νομίζω ότι όταν ρωτήθηκε και εγώ με τον Παναγιώτη και με τον Τάκη, κάναμε μια συζήτηση. Το θέμα ήταν το πρώτο και κυρίαρχο θέμα ήταν να μπουν οι αιρετοί. Οι εκπρόσωποι των φορέων, όλων των φορέων, με τον πρόεδρο κτλ. Και κάποιοι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως λέει ο Ρίζος, και κάποιοι επιβόλυτοι πολίτες. Εσύ συγκρότησες την Επιτροπή. Εγώ ρωτάω ποιος συγκρότησε την Επιτροπή. Να μου δώσει απάντηση. Εσύ γιατί έπαιρνε έτσι. Για ποιο λόγο έπαιρνε έτσι. Με ποια αρμοδιότητα. Να μην κάνει συζήτηση. Α, σε καλώ. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ, δάσκαλε. Γιατί δεν συγκρότησε την Επιτροπή. Είπα νωρίτερα, δεν το πάρει αρκετά αναλυτικά σου έπρεπε. Πώς? Δεν το είπα αρκετά αναλυτικά σου έπρεπε. Από τον νόμο έπρεπε στην Επιτροπή να συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι. Αν στην Επιτροπή δεν συμμετείχε δημοτικοί σύμβουλοι, δεν θα έχει τον νομοθετικό χαρακτήρα. Δεν θα έχει επιτροπή στον αέρα. Συμφωνώ. Προτέξουμε επιτροπή λοιπόν, όπως λέει ο νόμος του καλύτερα. Σε αυτήν την επιτροπή συμμετέχουν, λέει ο νόμος. Δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, αποδεδειγμένα εκπρόσωποι φορέων, έτσι. Και πολίτες. Στην περίπτωσή μας, οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι αυτοί που σας είπα, η προσπάθειά μου στο να συλλογήσω την επιτροπή ήταν να διαλέξω δημοτικού συμβούλου που κατάγονται από τα βέρβαινα, είτε που έχουν κάποια σχέση που είναι εντέλει με τα βέρβαινα, γιατί δεν ήταν όλοι. Έτσι. Το δεύτερο ήταν διάλεξα του φορεί των οργάνων, δηλαδή του πολιτικού συλλόγου και τον αθλητικό σύλλογο. Αυτοί είναι οι φορεί που έχουν αναφορά στα βέρβαινα. Και συνέχεια πρόσθεσα κάποιου πολίτε. Μισό λεπτό να σου πω και τη λογική μου στου πολίτε τώρα. Η Επιτροπή είναι γνωμοδοτική. Δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει ούτε τι υπηρεσίε του Δήμου, τι τεχνικέ, ούτε τι νομικέ, ούτε τι οικονομικέ. Με αυτή την έννοια, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον που έκανε τη σύγκριση αυτή. Συγγνώμη, θα διακόπτω. Ο ειδήμον δηλαδή τη υπόθεση δεν θα κάνει ποσοστή εισήγηση στην Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που είναι ειδήμον, που αντέχει το θέμα. Γιατί σπουδάζουμε στο κάτω-κάτω. Ο ειδήμον έχει σχέση με το να πάει το πράγμα παρακάτω, μετά την απόφαση. Ο μηχανικό έχει δουλειά να οριμάσει ένα έργο. Εδώ η Επιτροπή δεν έχει σκοπό να οριμάσει το έργο, έχει σκοπό να προτείνει το έργο. Δεν είναι ο μηχανικός λοιπόν ο πιο κατάλληλος κατά του. Ο μηχανικός δεν είναι ο πιο μηχανικός. Αυτά η πιο σωστή άποψη να προτείνει. Θα σας πω, δεν έψαξα να βρω ειδικότητες. Έψαξα να βρω πρόσωπα που να εκφράζουν την κοινωνία των Βερβαίνων. Γιατί η Επιτροπή έχει θέμα, έχει ρόλο γνωμοδοτικό, όχι εκτελεστικό. Η Επιτροπή λοιπόν και συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε ανθρώπους να κάνουν εκτελεστικό ρόλο. Των ομολόγων, μηχανικούς, αλλού τέκνους και άλλους.